Υπουργός θα έρθει για να κάνει γινώσεις με αυτό σε 10 λεπτά να μας εμπίσει. Έγινε διευθέτηση για τον πούδανε. Την άλλη εβδομάδα. Α, για πάνω. Την άλλη εβδομάδα. Καλό. Τώρα τι μπορεί να έχει. Έχω ενημερωθεί. Κοιτάξτε παιδιά, το να λέμε κάθε μέρα που βρισκόμαστε δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Σημασία έχει να λεχθεί από εμάς ότι αυτή η θυσία των παιδιών των Οράτλας αποτελεί μέρος της σπονδής της Ελλάδας για την προάσπιση της ελευθερίας της Κύπρου. Και εμείς επιτελούμε το καθήκον μας για να μπορέσουμε έστω και καθυστερημένα να παραδώσουμε όσα λείψανα έχουμε δεόντως αναγνωρισμένα προς την ελληνική κυβέρνηση και από εκεί προς τους συγγενείς για να τύχουν και αυτοί οι ήρωες των κατάλληλων θρησκευτικών αλλά και των τιμών της πατρίδας. Γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία? Ξέρετε, αν θυμάστε, εξεκινήσαμε όλη αυτή την ιστορία να καταρρύψουμε τα ταμπού για την πιθανότητα νεκρών που εθεωρούνται από εμάς αγνοούμενοι. Ήμουν και τότε υπουργός εξωτερικών. Ανοίγοντας πρώτα τα κημητήρια των στρατιωτικών κημητήριων της Λακατάμιας, τα κημητήριων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά συνεχίσαμε και με τους ήρωες της αντίστασης για τη δημοκρατία και φτάνουμε τώρα εδώ που είναι ένα έργο, όπως το καταλαβαίνετε, ο χώρος είναι αγνώριστος. Όταν τελειώσουμε τα πάντα θα αποκατασταθεί πλήρως όπως ήταν και προηγουμένως. Σαν η επιστήμη προχωρά, η επιστήμη τότε δεν είχε αυτές τις δυνατότητες που έχει σήμερα. Το καθέναν ποτέ δεν είναι αργά όταν επιτελέσεις έναν καθήκον. Εξάλλου ήρωες θα μένει οπουδήποτε, ακολουθούν την αρχή ανδρών επιφανών πάσα γη τάφου. Καταρχήν να πω ότι όλα βαίνουν καλώς. Εάν γίνονται με κάποια προσοχή είναι για να υπάρχει η ασφάλεια στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτήν την μεγάλη ανασκαφή. Δεν είναι η οποιαδήποτε ανασκαφή αυτή, είναι όπως έχουν πει και οι ξένοι εμπειρογνώμονες μία από τις πιο μεγάλες και επικίνδυνες ανασκαφές που ήδη έχουν εργαστεί. Όλα βαίνουν καλώς, νομίζω τα έχει πει ο υπουργός όπως έπρεπε. Γιατί είμαστε εδώ και γιατί ξεκινήσαμε αυτήν την προσπάθεια. Να πω ότι και χθες εντοπίστηκαν οστά. Η προσπάθεια συνεχίζεται με κάθε προσοχή. Οι επόμενες λίγες μέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας. Πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα και μέχρι τον Νιόβρη θα έχουμε ολοκληρώσει για να μπούμε στην τελευταία φάση που είναι η αποκατάσταση του χώρου. Είμαστε σε θέση να πούμε τι έχει ανεπρεθεί από πλευρά αεροσκάφους. Νομίζω δεν είναι η ώρα, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για αυτές τις λεπτομέρειες. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν συντρίμμια και βρίσκουμε συντρίμμια παντού, μικρά, μεγάλα. Έχει εντοπιστεί η άτραχτος. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μετά από 41 χρόνια και μετά από τέτοια σύγκρουση, ασφαλώς και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όλα αυτά θα τα πούμε όταν ολοκληρωθεί το έργο των επιστημόνων και θα ενημερωθείτε για όλα. Γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η ανασκαφή, κύριε Φωτίου? Νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές. Υπήρχαν κάποιο είδους εκρηκτικά στο αεροσκάφος. Άρα, υποχρέωση τόσων εμάς αλλά και της Εθνικής Φρουράς πάνω απ' όλα, που επιτελεί έναν εξαιρετικό έργο εδώ, είναι να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα για το προσωπικό που υπάρχει εδώ, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Τα οστά που έχουν βρεθεί ήταν, είναι εντός της ατράκτου στην περιφέρεια. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι η ώρα για να ασχοληθούμε με αυτές τις λεπτομέρειες. Το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε εντοπίσει οστά. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια. Έχετε επαφή με τις οικογένειες των... Ασφαλώς καθημερινή επαφή έχουμε με την πρόεδρο του συνδέσμου των Ελλαδιτών Αγνοωμένων και Πεσόντων και ενημερώνεται για όλα, όπως ενημερώθηκε και χθες ο πρέσβης της Ελλάδας.